Άκου, Βασίλη, πληροφορίες που έχω. Κάτσε που έχει ο Μάνος. Ντόπιες εκεί, από την περιοχή που συχνάζουν. Επιτόπιες και... Έτσι ακριβώς. Η χώρισε με τη Μαριαλένα στα τέλη περίπου του Σεπτεμβρίου. Ναι. Ο λόγος όμως που χωρίσανε, λένε, ότι είναι επειδή ξεκίνησε αυτό το αθώο φλερτ με τη Χριστίνα Κεφαλά, γιατί ήταν εκείνες οι μέρες που μόλις είχε βγει από το My Style Rock. Mm. Οπότε, εξού και ότι η Μαριαλένα λέει ότι ήρθε με την Νιν. Άρα, φεύγοντας, δώστε αυτή τη σημασία σε αυτή την πρόταση, φεύγοντας λοιπόν το Δεκέμβριο η Μαριαλένα, γνώριζε ότι έχει σχέση με τη Χριστίνα Κεφαλά. Α, γι' αυτό είπα ήρθε με την Νιν. Μπράβο. Πώς θα το ήξερα, αν δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, πώς γνώριζε ότι η Χριστίνα είναι... ναι, γιατί μπήκε μέσα στο παιχνίδι, δεν θα έπρεπε να το γνωρίζει. Υπήρχε αυτό το κοινό λοιπόν τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, που έγινε η σχέση με τη Χριστίνα. Η πέτρα του σκανδάλου δηλαδή είναι η Χριστίνα. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Έτσι λένε οι κοντιόπεροι. Στα ρετικά προάστια. Δεν είναι μία βάση αυτό που λέει ο Μάνος, γιατί αν δούμε και την αντίδραση της Μαριαλένας, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι τον είδε απλά τον πρώην της, είδαμε λοιπόν και μία επιθετικότητα. Έχει δύο σκέλη, έχει, τοποθέτησή μου για αυτό το βίντεο έχει δύο σκέλη. Η μία είναι ότι εντάξει, υποθέτω ότι όταν έφυγε η Νινιού και η Ευσταθίου από τις συνεντεύξεις, θα είπαν Παναγία μου, τελείωσε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Γιατί έγινε. Αυτά που λέγανε ήταν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και υπάρχει και αυτό που συζητούσαμε πριν για τη Μαριαλένα. Δηλαδή, βλέπεις έναν άνθρωπο σοβαρό, επιχειρηματία, έχει 500 δουλειές, βλέπεις με τι πρόθεση πηγαίνει και μπαίνει σε αυτό το πρόγραμμα, το Survivor. Αλλά βλέπεις όμως με τι διάθεση τον αντιμετωπίζει η άλλη που φτάνει εκεί. Mm. Δικαιολογημένα ή μη, δεν ξέρω. Αλλά ωστόσο, αν τον αντιμετωπίζει έτσι, λογικό δεν είναι και εκείνος κάτι μετά να γριέψει και να δημιουργηθεί και ένα χάσμα. Κάτι θα έχει συμβεί. Πάντως να σας πω ότι παίρνει την Νιν. Συγγνώμη λίγο, μην λες ότι παίρνει την Νιν, γιατί το να δηλώσω εγώ, να δηλώσω εσύ και να μην το ξέρουμε και μεταξύ μας, να κάνουμε αίτηση συμμετοχής και να με επιλέξει παραγωγή, δεν εξαρτάται από μένα. Άρα δεν σε πήρα εγώ μαζί μου. Οκ, okay, άρα έτυχε. Αθώα μου, μαυροφορούσα, Ιωάννα Μαλέσκου. Θέλεις να μου πεις ότι τυχαία βρεθήκανε, πήραν ένα ταξί. Τυχαία. Οι τρεις άνθρωποι αυτοί και πήγαν εκεί. Δεν το κατάλαβα την μάσκα. Κάποιος από τους τρεις δεν είχε πει έκανα κι εγώ μεταξύ τους. Δεν έτυχε, πέτυχε. Πάντως, Βασίλη, το αθώο φλερτ αυτό που λέει η Χριστίνα κράτησε περίπου 3,5 μήνες. Όντως αυτή τη στιγμή δεν είναι ζευγάρι, γιατί χωρίσανε περίπου μετά την πρωτοχρονιά, εκεί γύρω στα μέσα Γενάρη. Την πρωτοχρονιά Χριστούγεννα κάνανε μαζί. Άκου τι λέει, πρωτοχρονιά Χριστούγεννα. Υπήρχαν και κοινές φωτογραφίες τους, οι οποίες τις έψαξα, δεν υπάρχουν πια. Αλλά εκείνη την στιγμή. Βάλε τη δίωξη να βρει τις φωτογραφίες αυτές. Ναι, ναι. Από το ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς που ήταν μαζί, τελείωσε αυτή η σχέση. Το είπε δημόσια η Χριστίνα πριν από 20-25 μέρες που έκανε αυτά τα story με τις ερωτήσεις και τη ρωτήσανε εάν έχει κάποια σχέση και λέει είμαι ελεύθερη. Πάντως εγώ. Την έχεις σπουδάσει. Καλέ, εγώ σας είχα πει. Την έχεις μελέτη. Από το Μάιστα ήταν ευθύνη του, γιατί μας μετέφερε όλα τα νέα. Και όχι μόνο αυτό, θα σας φέρω και άλλα νέα. Να μας φέρεις. Μες τη βδομάδα, να ξέρετε. Αν το σου μιλάει κανένας. Ντοκουμέντα φέρω, φωτογραφίες.